Κύριο Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με τα τραπεζικά σκάνδαλα. Έχετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε, να αναπτύξετε την ερώτηση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αν είστε λάτρες του σινεμά, αλλά αυτές τις μέρες αναμένεται να δοθούν τα Όσκαρ. Και η ταινία που αναμένεται να πάρει πολλά από αυτά έχει τίτλο «Οδηγός διαπλοκής». Στην Ελλάδα, στη θέση του οδηγού ήταν τρεις. Ήταν τριπολικό το σύστημα. Συνήθως στο πιλωτήριο είναι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης. Εδώ είχαμε τρεις να οδηγούν το σύστημα της διαπλοκής. Το διεφθαρμένο σύστημα των κομμάτων εξουσίας, που δυστυχώς τούτες τις μέρες βγαίνει και αποκαλύπτεται ως χιονοστιβάδα αυτή, ως μύτος σκανδάλων, που δημιουργεί μία απαξία απέναντι στο πολιτικό σύστημα συνολικά, δυστυχώς, για τις μίζες από τα εξοπλιστικά, τη Siemens, αλλά και το τραπεζικό σύστημα. Ο δεύτερος συνοδηγός ήταν οι τράπεζες, το ίδιο τραπεζικό σύστημα, που δίνανε δάνεια χωρίς εγγυήσεις. Και το τρίτο, ο τρίτος συνοδηγός, επιχειρηματικοί όμιλοι που δεχόντουσαν αυτές τις δανειοδοτήσεις, ως επιτοπλίστων όμιλοι που ήλεγχαν ή ελέγχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μας είπατε το 2010 ότι πρέπει να υποστούμε τη θυσία του μνημονίου για να σώσουμε τις τράπεζες. Γιατί αν δεν σώσουμε τις τράπεζες θα καταρρεύσει η χώρα. Η χώρα κατέρευσε, οι τραπεζίτες όμως μένουν όρθιοι. Επισφαλή δάνεια, μη εξυπηρετούμενα παράνομα δάνεια, δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, κύριε Υπουργέ, που αφορά περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ επισφαλών δανείων, είναι η κορυφή του παγούβουν. Τη στιγμή που το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στη χώρα προσεγγίζει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορά κυρίως τις συστημικές τράπεζες, αυτές που ανακεφαλαιοποιήθηκαν με δημόσιο χρήμα. Περίπου 28 ως 33 σύμφωνα με τις καινούριες εκτιμήσεις 100 του συνόλου των δανείων. Το ερώτημα που καταθέτουμε, θα τα ελέγξετε αυτά ή θα μείνετε μόνο στις κινήσεις που γίνονται από πλευρά της δικαιοσύνης και αφορούν το ταχυδρομικό ταμιευτήριο? Το λέω αυτό διότι τα δύο κόμματα που σήμερα ακόμα και τώρα συγκυβερνούν, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, έχουν από μία δημόσια τράπεζα που σήμερα βεβαίως βρίσκεται, την πρώην, την Αγροτική Τράπεζα, που σήμερα όμως έχει περάσει στην Τράπεζα Πειραιώς, έχουν συσσωρευμένα χρέη από δάνεια που πήραν την Αγροτική, από 120 εκατομμύρια ευρώ το κάθε κόμμα. Αύριο αυτά τα κόμματα μπορεί να κλείσουν, να αλλάξουν ονομασία, το ΠΑΣΟΚ ήδη το συζητά. Ποιος θα πληρώσει αυτά τα δάνεια? Θα πληρώσει ο ελληνικός λαός? Ποιος θα πληρώσει τη ζημιά? Μέσα μαζικής ενημέρωσης, όμιλοι επιχειρηματικοί, με συσσωρευμένες ζημίες εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, συσσωρευμένες ζημίες χρόνων, συνεχίζουν να δανειοδοτούνται έχοντας ρευστότητα, τη στιγμή που σχεδόν καμία υγιής παραγωγική επιχείρηση δεν έχει αυτή τη δυνατότητα πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό. Ποιος θα πληρώσει τη ζημιά? Και σαν να μην φτάνουν αυτά, μαθαίνουμε από δημοσιεύματα στον Οικονομικό Τύπο ότι σχεδιάζεται να φέρετε άμεσα νομοσχέδιο που θα αφορά την αλλαγή των όρων που είχαν συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια της απόφασης για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, των συστημικών τραπεζών. Δηλαδή την αλλαγή των όρων ανακεφαλοποίησης για την ανάκτηση των μετοχών, τα δικαιώματα ανάκτησης των μετοχών, τα λεγόμενα warrants. Σε τιμές εξευτελιστικές, σε τιμές κάτω από τις τρέχουσες,
Επιτρέψτε μου να δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Η Eurobank που δεν υπήρξε και η δυνατότητα να υπάρξει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την πλευρά των τότε ιδιωτών μετόχων και έγινε στο σύνολό της στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Για τη Eurobank λοιπόν, το ελληνικό δημόσιο έχει δώσει 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνολικά δηλαδή από τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης έχει η Eurobank απορροφήσει 10,5 δισεκατομμύρια, 5,8 από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και 4,6 για το funding gap. Η αρχική τιμή μετοχής ήταν 1,54 ευρώ. Μετά τη συγχώνευση του νέου ταχυδρομικού ταμιευτηρίου που χωρίστηκε σε bad bank και good bank 1,27 ευρώ η μετοχή, σήμερα σημερινή τιμή αγοράς 0,49. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει μια προσφορά που είναι 0,20, 0,2 ευρώ. Δηλαδή 5-6 φορές κάτω από την αξία της μετοχής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης. Και πολύ πιο κάτω και από τις σημερινές εξευτελιστικές τιμές της αγοράς. Δηλαδή με δύο λόγια, ο ιδιώτης με 2-2,5 δις θα πάρει το 50% μιας τράπεζας που έχει ανακεφαλαιοποιηθεί με δημόσιο χρήμα τη στιγμή που το ελληνικό δημόσιο έχει σπαταλήσει για αυτή την τράπεζα ήδη 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι δυνατόν να έχουμε δώσει 40 δισεκατομμύρια και ολοκληρώνω με τα ερωτήματα. 40 δισεκατομμύρια από τα 50 που έχουν προϋπολογιστεί και έχουν ήδη εγγραφεί ως χρέος δημόσιο, δηλαδή χρέος που θα αποπληρώσουν οι επόμενες γενιές, οι Έλληνες φορολογούμενοι, και εσείς να σκέφτεστε μετά από όλα όσα έχουν γίνει για τις τράπεζες και αυτή την οσμή σκανδάλων που επικρατεί, να αλλάξετε το νόμο και να πάτε σε μια διαδικασία συντόμευσης της ανάκτησης μετοχών για τους ιδιώτες μετόχους, η οποία θα αποφέρει το πολύ 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Με δύο λόγια δηλαδή, θα έχουμε ζημία επιπλέον για το ελληνικό δημόσιο περίπου 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι αν έχετε καταλάβει τι σημαίνει αυτό, ποιος θα αναλάβει αυτή την ευθύνη, την πολιτική αλλά και ποινική ευθύνη. Είναι ζημία του ελληνικού δημοσίου. Σκεφτείτε ότι συζητάγαμε ώρες και μέρες για την περιβόητη υπόθεση των υποβρυχίων, το σκάνδαλο των υποβρυχίων, που αφορούσε ζημία 2,5 δις. Εδώ μιλάμε για 10 φορές μεγαλύτερη ζημία. Τα ερωτήματά μου λοιπόν είναι, αν όντως ισχύουν τα δημοσιεύματα ότι θα προχωρήσετε σε αυτή τη διαδικασία, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, την πολιτική και την ενδεχόμενη ποινική για τη ζημία του ελληνικού δημοσίου, και αν προτίθεστε να ζητήσετε τον έλεγχο και των μη εξυπηρετούμενων δανείων των συστημικών τραπεζών μετά από όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Ευχαριστούμε. Θα απαντήσει στην ερώτηση ο